υποβάλλονται στο chat, θα αναφέρονται με σειρά προτεραιότητας. Παρακαλώ, αναφέρετε το όνομά σας και το μέσο. Ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ σήμερα μετά την πρώτη καταγγελία που συνοδεύεται από κατάθεση μήνυσης ή μηνυτήριας αναφοράς προς τον εισαγγελέα. Αναφέρομαι στην μαρτυρία του Βασίλη και στη θεσμική διάσταση που έδωσε η νομική του παραστάτης, τοποθετώντας τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Έτσι, μπορέσαμε να παρέμβουμε θεσμικά και έγινε αυτό το οποίο ζητούσαμε από την πρώτη στιγμή. Οι καταγγελίες να είναι συγκεκριμένες και να απευθύνονται εκεί που πρέπει να απευθύνονται. Όλες οι μαρτυρίες, η συγκεκριμένη μαρτυρία, μας συγκλώνησε. Δεν είναι καθόλου εύκολο όταν κανείς ακούει την κακοποίηση, τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Όσοι είμαστε γονείς, έχουμε αρκετές φορές στη ζωή μας βρεθεί αντιμέτωποι με ένα τέτοιο φόβο, είτε τα παιδιά μας είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια. Επομένως, τα όσα ελέγχθησαν, τα όσα πρόκειται να λεχθούν, είναι δεδομένο ότι μας συγκλονίζουν, μας αγγίζουν προσωπικά τον καθένα, αγγίζουν την οικογένειά μας. Η σεξουαλική βία, υπό οποιαδήποτε μορφή της, πολλό μάλλον όταν συνδέεται με παιδιά και ανήλικους, είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Μια φρικιαστική και επονίδιστη υπόθεση που θα πρέπει να αντιμετωπίζεται εντός θεσμικού πλαισίου. Και εδώ, τις τελευταίες μέρες, βιώνουμε την κατάλυση του θεσμικού πολιτισμού. Εχθές συνομίλησα με τη δικηγόρο του Βασίλη. Μου είπε την διαδικασία και το που βρίσκεται. Δεν έχουμε μόνο τη βία και την κακοποίηση, τη διαστροφική και αποτρόπαιη συμπεριφορά του θήτη ή των θητών. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε μια άκρως αντιθεσμική συμπεριφορά, κραυγές που ζητούν να στήσουμε δικαστήρια εκ των ενόντων και όχι δια της νομικής οδού, δια της οδού της δικαιοσύνης. Αυτό μας ξεπερνά. Είμαστε κράτος δικαίου. Οτιδήποτε άλλο φύγει τη δημοκρατία και το κύρος των θεσμών. Γι' αυτό, σήμερα το πρωί, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, κατέθεσα αναφορά, ένα υπόμνημα, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπου θέτω στην υπηρεσία της δικαιοσύνης το σύνολο των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευωμένων του φορέων, προκειμένου να παράσχουν οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσον το οποίο κρίνεται ότι είναι απαραίτητο. Αυτονοήτως, έθεσα στη διάθεσή τους και τον εαυτό μου για την περίπτωση που κριθεί ότι είναι απαραίτητη η προσωπική μου κατάθεση για οποιαδήποτε υπόθεση και σε οποιοδήποτε στάδιο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει, το είπε πολύ χαρακτηριστικά πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Να τιμωρηθούν άμεσα, οι θύτες από τη δικαιοσύνη. Η δικαστική και η δημόσια λειτουργία. Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους και μαζί νοσηρά φαινόμενα και αποστήματα ετών που δεν είναι δυνατόν να είναι ανεκτά σε ένα κράτος δικαίου. Αν πάρουμε λίγο ιστορικά πράγματα από την αρχή, να θυμίσω ότι η πρώτη γενναία γυναίκα που μίλησε για αυτά που της είχαν συμβεί ήταν ως γνωστό η Σοφία Μπεκατόρου. Και πού μίλησε? Μίλησε στο πλαίσιο μιας ημερίδας, «Σπάσε τη σιωπή», «Μίλησε, μην ανέχεσαι», που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υφυπουργείο του Αθλητισμού, μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών στον αθλητισμό. Αμέσως, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση πήραμε θέση
προκειμένου να σπάσει αυτό το απόστημα, να σπάσει η σιωπή, να οδηγηθούμε στην κάθαρση. Και η κάθαρση δεν είναι ποτέ μία εύκολη ιστορία. Είναι μία δύσκολη διαδικασία. Από την αρχή, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δηλώσαμε όχι απλώς τη συμπαράσταση στα θύματα, αλλά την απόλυτη ενθάρρυνση, την απόλυτη ενίσχυση, την απόλυτη υπεράσπιση. Προσωπικά, έχω καταθέσει την άποψή μου με δύο άρθρα σε ημερήσια εφημερίδα, που ακριβώς κάνω λόγο για το σοκ το οποίο υφιστάμεθα όλοι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κουλτούρα της παρενόχλησης και του βιασμού. Πράγματα τα οποία είναι γνωστά, τουλάχιστον από το 2017, στην Αμερική για τη βιομηχανία του θεάματος. Μας κάνει να συνειδητοποιούμε με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο το πρόσωπο του βιαστή, που από δεσπόζουσα θέση σε συγκεκριμένο χώρο επιβάλλεται από μία θέση εξουσίας, χωρίς να υπολογίζει τίποτε περισσότερο. Οφείλουμε, το έχω γράψει, το έχω πει πολλές φορές, να απορρίψουμε μεγαλόφωνα πράξεις βίας ή παρενόχλησης, να σταθούμε χωρίς παρένθετες σκέψεις στα θύματα, να αντιληφθούμε ότι μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε γυναίκα, σε οποιοδήποτε άνδρα, σε οποιοδήποτε παιδί, ανεξάρτητα από το μορφωτικό, κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο. Δεκαετίες ολόκληρες, γυναίκες και άνδρες, πορευθήκαμε υπό το κράτος του φόβου και της κοινωνικής απόρριψης, του αρνητικού σχολιασμού, της ανασφάλειας, του αυτοπεριορισμού, της λογοκρισίας, για πράξεις που βάναυσα, πρόσβαλαν, μας σημάδεψαν ανεξίτηλα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να σπάσει η σιωπή. Πολιτεία και κράτος, κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις. Να κόψουμε το γόρδιο δεσμό που υπαγόρευσαν πατριαρχικές παραδόσεις δεκαετιών, με απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία. Να μην επιτρέψουμε, να μην ανεχθούμε να υπάρξουν άλλα θύματα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι μόνο, αλλά στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης. Είναι δεδομένο ότι όπου χρειαστεί θα ανανεωθεί το θεσμικό πλαίσιο και θα θεσπιστούν κανόνες συμπεριφοράς στους εργασιακούς χώρους που θα καθορίζουν με ακρίβεια τις επαγγελματικές σχέσεις. Επαναλαμβάνω ότι όποια δεσπόζουσα θέση δεν σημαίνει ότι έχει κανείς το ελευθέρας να καταρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα, τη μη παραδοχή της βούλησης του άλλου. Πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, ειδικά στον χώρο του πολιτισμού. Ο κώδικας δεοντολογίας πρέπει να εφαρμοστεί και να επιβληθεί προφανώς στους κρατικούς φορείς, προφανώς στους εποπτευόμενους, αλλά και στις εκπαιδευτικές δομές, γιατί εκεί μιλάμε για παιδιά, με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Έχω προτείνει να προχωρήσουμε σε πιστοποίηση και αναγνώριση των καλλιτεχνικών δομών, των σχολών, προκειμένου να γίνουν και οι ίδιοι, προκειμένου να αναγνωριστούν και να πιστοποιηθούν, να είναι υποχρεωμένοι να προσχωρήσουν στον κώδικα δεοντολογίας. Πρέπει να δούμε με έναν διαφορετικό τρόπο τις εργασιακές σχέσεις. Μία ιστορία η οποία έχει ξεκινήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού και με την ευθύνη και του Υφυπουργού, όπως και για τον κώδικα δεοντολογίας, προσπαθούμε να θέσουμε σε μία διαφορετική βάση. Τα πάντα, οι κώδικες, το οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο πρέπει να ξεκινήσει από τις ακροάσεις και να φτάσει μέχρι τις συμβάσεις εργασίας. Πρέπει να υπάρξει πλαίσιο και διασφάλιση για οτιδήποτε. Οι απλήρωτες πρόβες, η αμοιβή με ποσοστά στο τέλος της παράστασης, η μη υπογραφή συμβάσεων ενισχύουν την σιωπή, ενισχύουν τις άθλιες απαιτήσεις των εχόντων εξουσία. Όμως η εμπειρία των τελευταίων ημερών έδειξε ταυτόχρονα και
τον εχθρό που λέγεται νοσηρό τοπίο. Ελοχεύει πίσω από τις χαοτικές και υπαγορευμένες ή ανέξοδες δηλώσεις προβολής, προκαλώντας σε δημόσιο λιθοβολισμό. Και εδώ οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ακριβώς γιατί είμαστε κράτος δικαίου. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ο βιαστής και ο βιασμός δεν έχει πολιτικό χρώμα, δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Είναι βιασμοί και βιαστές. Δεν μας ενδιαφέρει η κομματική ταύτιση και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και η κυβέρνηση, από τη στιγμή που έγιναν επώνυμες καταγγελίες για τον κύριο Παύλο Χαϊκάλη, υφυπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν χρησιμοποίησε πουθενά ως επιχείρημα τη δική του συμπεριφορά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Σοφία Μπεκατόρου και όλο το κίνημα το οποίο έρχεται στην Ελλάδα με καθυστέρηση πενταετίας μίλησε σήμερα. Μίλησε σήμερα γιατί ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος το οποίο δεν θα κρύψει το πρόβλημα. Αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα χρόνια όταν τόσο η δημοσιοποιημένη πλέον επιστολή του πρώην Πρωθυπουργού και νυν αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας τον καθησύχαζε ότι το προσωπικό της πρεσβείας της Βενεζουέλας έχει επιδείξει πολιτική ωριμότητα και δεν θα λάβει μέτρα εντός της Ελλάδος που θα δημοσιοποιούσαν το πρόβλημα, γεγονός που θα το εκμεταλλευόταν στο έπακρο τα συστημικά μέσα ενημέρωσης για να βλάψουν την αριστερά τόσο στη Βενεζουέλα όσο και στην Ελλάδα. Αυτά συνέβαιναν τότε. Σήμερα, από την πρώτη πολίτη του κράτους, την πρόεδρο της Δημοκρατίας και με τις σημερινές της δηλώσεις, τη συζήτησή της με τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση δημιουργήσαμε και δημιουργούμε το πλαίσιο για να μιλήσουν όλοι ανοιχτά. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε, δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτε. Όταν το 2017 ξεκίνησε στην Αμερική το Me Too, κανείς δεν σκέφτηκε να πει και να σχολιάσει αν ο Άινστιν ήταν ρεπουμπλικανός ή δημοκρατικός. Δυστυχώς, αυτή την πολιτικοποίηση, αυτή την κομματικοποίηση την έκανε η αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και απαιτεί συνένεση όλων μας. Απαιτεί το maximum του consensus. Αυτά ως προς τα γενικά. Να πάμε τώρα και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, γιατί ακούγονται ψέματα, διαστρεβλώσεις, πράγματα τα οποία απέχουν από την αλήθεια, καθώς διάφοροι επιλέγουν να απομονώσουν φράσεις, ώστε να δημιουργήσουν τι, fake news. Διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες ότι ο πρώην διευθυντής του Εθνικού, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ο Δημήτρης Λιγνάδης, είναι προσωπικός φίλος του Πρωθυπουργού και του έκανε μάλιστα μαθήματα ορθοφωνίας. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τον κύριο Λιγνάδη προσωπικά, τον γνωρίζει μόνο ως ηθοποιό πάνω στο σανίδι. Από πού προκύπτουν όλα αυτά? Προφανώς από κάποιους που αισθάνονται την ανάγκη με μυθεύματα να συκοφαντήσουν τους αντιπάλους τους. Τους πολιτικούς τους αντιπάλους που δεν τους βλέπουν σαν αντιπάλους, αλλά τους βλέπουν σαν εχθρούς. Γι' αυτό και δεν έχουν κανένα φραγμό. Ακούω ότι ο κύριος Λιγνάδης είναι δικός μου φίλος. Δικός μου προσωπικός φίλος, ο Δημήτρης Λιγνάδης, δεν υπήρξε ποτέ. Είχα μια συνομιλία μαζί του τηλεφωνική το 2014 και τον ξαναείδα, όπως οι περισσότεροι άλλωστε, που πηγαίνουμε στο θέατρο, όταν τον συνεχάριν για την παράσταση του Per Gitt στο Εθνικό Θέατρο. Νομίζω ήταν το 18 και τίποτα περισσότερο. Γίνεται πολλής λόγος για ποιο λόγο επελέγει ο κύριος Λιγνάδης
για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Καταρχήν, να θυμίσω σε όλους ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν προέκυψε στο Εθνικό Θέατρο ξαφνικά το 2019. Ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει μία σχέση με το Εθνικό Θέατρο συνεχή, σχεδόν αδιάλειπτη, από το 1986 και μετά. Να σας θυμίσω ότι ήταν διευθυντής της νέας σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, καθηγητής στη Δραματική Σχολή, αναπληρωτής διευθυντής της Δραματικής Σχολής, ενώ παίζει σταθερά από το τουλάχιστον από το 2000, σταθερά, ετησίως, είτε ως πρωταγωνιστής, είτε ως σκηνοθέτης. Για παράδειγμα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε την σεζόν 15-16 το Ριχάρδο τον Τρίτο στο Εθνικό. Έπαιξε με το Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο το 2016 στο ρόλο του Κρέοντα, στην Αντιγόνη, στην πρωταγωνιστής. Την περίοδο 17-18 πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε τον Μπέρι Γκιτ στο Εθνικό Θέατρο. Αλλά και το 2020 η πρωταγωνίστριά του στους Πέρσες ήταν η Υπουργός Πολιτισμού, η πρώην Υπουργός Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Λιδία Κονιόρδου. Δεν βλέπω η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, όταν ήταν κυβέρνηση, να έκανε κάτι για να πει αυτό που λέει σήμερα, ότι ο Λιγνάδης είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Είναι. Αυτό προκύπτει όμως τώρα. Γιατί εάν ήταν και το γνώριζαν, και αν ο Υπουργός Πολιτισμού το 2018 δεν εμπόδισε το Εθνικό Θέατρο να χρησιμοποιήσει τον Δημήτρη Λιγνάδη, και αν η πρώην Υπουργός Πολιτισμού γνώριζε και ήταν πρωταγωνίστριά του το 2020, τότε οι ευθύνες και η συγκάλυψη είναι αλλού. Δεν είναι εδώ. Το γεγονός ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε μία διθυραμβική αποδοχή από όλα τα μέσα, συμβατικά και ψηφιακά, όταν τοποθετήθηκε στο Εθνικό Θέατρο, είναι κατά κάποιον τρόπο η απόδειξη ότι η επιλογή του ήταν ορθή. Ο κύριος Γεωργουσόπουλος, στο άρθρο του στα Νέα στις 24 Αυγούστου του 2019, μιλά ότι ο πρώην μαθητής του, το παιδί το οποίο γνωρίζει κυριολεκτικά από την κούνια του, γιατί ήταν στενός φίλος και συνάδελφος του πατέρα του, του Τάσου Λιγνάδη, άμεσα συνδεδεμένου προσώπου με το Εθνικό Θέατρο, γράφει ότι τώρα ως διευθυντής ο Λιγνάδης πιστεύω ότι θα είναι ο ανανεωτής του θεσμού. Ο ανανεωτής του θεσμού. Ακόμα και άλλοι δημοσιογράφοι, η κυρία Κρήτα για παράδειγμα, η οποία σήμερα μιλά για τον εγκληματία Λιγνάδη, και επαναλαμβάνω, εφόσον αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη ότι ο Λιγνάδης έκανε όλα αυτά τα οποία επωνύμως πλέον καταγγέλλονται στην δικαιοσύνη, προφανώς είναι κακοποιός, αλλά και τότε ακόμα, στις 15 Εβδόμου του 19, όταν ο Λιγνάδης ανεβάζει τον Ιδίποδα, δεν είχε γίνει ακόμα διευθυντής στο Εθνικό, στην Επίδαυρο, η Έλενα Κρήτα γράφει: ο Λιγνάδης στο ρόλο του Ιδίποδα, έξοχος, μα έξοχος, μαγική βραδιά, μαγική, τέλος. Αυτό θα το επαναλάβει και στις 28 Ιουλίου του 2020, όταν θα σχολιάσει την κίνηση του Λιγνάδη να προσκυνήσει το ομοίωμα του Παρθενώνα. Ο Δημήτρης Λιγνάδης είναι εργάτης του θεάτρου, άοκνος. Έχει στο ενεργητικό του αξιόλογες παραστάσεις και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης. Πρωταγωνιστής πολύ πριν αναλάβει τα ηνία του Εθνικού μας Θεάτρου. Εν ολίγης τον ξέραμε και από χτες. Δεν περιμέναμε να πιάσει καρέκλα για να τον μάθουμε. Τον ξέραμε και από χτες. Τι ξέραμε? Και αν ξέραμε, γιατί δεν λέγαμε? Προφανώς ξέραμε τι ήταν στο σανίδι. Συνεχίζω. Ομολογώ πως ούτε εγώ ενθουσιάστηκα με το προσκύνημα στο ομοίωμα του Παρθενώνα. Δεν ήμουν μπροστά και δεν έχω πλήρη εικόνα, όμως η φωτογραφία ενίοτε αλλοιώνει το συνέστημα. Δεν μπορούμε να δούμε τα μάτια του, την έκφραση του προσώπου του, δέος που ενδεχομένως αισθάνεται. Ίσως κάνω λάθος, αλλά αυτό αισθάνομαι, αυτό γράφω. Ας μην είμαστε τόσο απόλυτοι και ας μην στείνουμε τον κόσμο στα 6 μέτρα. 28 Ιουλίου του 20. Μην πυροβολείτε τον συγκεκριμένο πιανίστα. Η μουσική του δεν τελείωσε ακόμα.
Η φωτογραφία από τον Ιδίποδα, όπου ο Λιγνάδης ήταν συγκλονιστικός. Αυτά γράφει η κυρία Κρήτα. Ακούω ότι ήταν προαποφασισμένη η επιλογή του Λιγνάδη πριν τις εκλογές, γιατί ήταν δήθεν φίλος του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός γνώριζε τον κύριο Λιγνάδη όπως όλος ο ελληνικός λαός από το σανίδι. Δεν ήταν προσωπικός του φίλος, παρά τα όσα προσπαθούν κάποιοι να προσάψουν. Ας βρουν έναν μάρτυρα, μία φωτογραφία που να δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ή εγώ κάναμε παρέα ιδιωτική με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Δεν θα βρεθεί, γιατί δεν υπάρχει. Χρησιμοποιούν τάχα για να ενισχύσουν το μύθευμα το οποίο κατασκευάζουν, τα fake news τα οποία κατασκευάζουν, ότι από τις πρώτες πράξεις που κάναμε ήταν να πάρουμε πίσω, να ανακαλέσουμε την προκήρυξη που είχε βγάλει η προηγούμενη κυβέρνηση και η Υπουργός Πολιτισμού Μυρσίνη Ζορμπά για την πλήρωση της θέσης των καλλιτεχνικών διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου, του Ελληνικού Φεστιβάλ, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, για να μην λέω τωρινά, θα σας διαβάσω την αγόρευσή μου στη Βουλή στις 7 Αυγούστου του 2019, που αφορά την ανάκληση των προκηρύξεων, είναι το άρθρο 89 του νόμου 4623 του 2019. Καταρχήν, η έκδοση των προσκλήσεων αυτών έγινε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 4369 του 2016. Με τη χθεσινή ψήφιση του νόμου για το επιτελικό κράτος, είναι ο 4622 του 2019, δηλαδή ο αμέσως προηγούμενος νόμος, καταργήθηκαν οριζόντια τα 13 πρώτα άρθρα του νόμου 2016. Άρα αυτομάτως είχε καταργηθεί και το πλαίσιο που είχε θεσμοθετηθεί το 2016. Και αφορούσε μία συνολικότερη προσέγγιση του πώς αυτή η κυβέρνηση και του πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του κράτους, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζω λοιπόν από την αγόρευσή μου στη Βουλή. Πέραν τούτου, η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εκεί κάποιοι βάζουν μια τελεία. Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον που τότε είχα πει και πώς το χρησιμοποιούν διαστρεβλωτικά σήμερα. Οι προκηρύξεις βγαίνουν τέλος Μαΐου. Δηλαδή, τη στιγμή που η κυβέρνηση εκπνέει. Έχουν προηγηθεί δημοτικές και ευρωεκλογές και όλα δείχνουν πού βρισκόμαστε. Βγάζει λοιπόν η κυρία Ζορμπά την προκήρυξη τέλος Μαΐου. Επανέρχομαι στο κείμενο. Οι 4 εβδομάδες κατά τις οποίες διεκόπη η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωτος ενδιαφέροντος λόγω των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου μεταθέτησε τις διαδικασίες σε χρόνο που δημιουργεί σοβαρά οργανωτικά προβλήματα στην λειτουργία των αντιστοίχων φορέων και κυρίως στον προγραμματισμό του καλλιτεχνικού έργου και των καλλιτεχνικών δράσεων. Μας εγκαλεί ο τομεάρχης πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ ότι καταργούμε κάθε έννοια διαφάνειας και αξιοκρατίας και ότι αγνοούμε το πάγιο αίτημα του καλλιτεχνικού κόσμου η στελέχωση των καλλιτεχνικών οργανισμών να γίνεται με δημόσιους και διαφανείς διαγωνισμούς και ότι δήθεν με την ανάκληση τραυματίζουμε τη δημοκρατία. Για ποια διαφάνεια και αξιοκρατία μιλάμε, όταν οι ίδιοι καλλιτεχνικοί οργανισμοί αντέδρασαν στο περιεχόμενο των προκηρύξεων, ενημερώνοντας γραπτά την πρώην Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Ζορμπά δηλαδή, ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη, όπως είναι διατυπωμένη, προκαλεί έντονα ερωτηματικά ως προς αρκετά σημεία της, τα οποία δημιουργούν ένα έντονο αίσθημα έκπτωσης προσόντων. Έχω καταθέσει το σχετικό έγγραφο στα πρακτικά της Βουλής. Επανέρχομαι στο κείμενο. Και επιπλέον, τα κείμενα των προκηρύξεων που με ιδιαίτερη σπουδή εξέδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση, λόγω τέλους θητείας η σπουδή, βρίθουν νομικών σφαλμάτων, γεγονός που τις καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτες σε προσφυγές που με τη σειρά τους έθεταν εν κινδύνο την ομαλή λειτουργία των καλλιτεχνικών οργανισμών. Εδώ λοιπόν είναι η έννοια του δημοσίου συμφέροντος, και να μην απομονώνουμε φράσεις και λέξεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα. Στις ανακαλούμενες προκηρύξεις προβλεπόταν και η συμμετοχή πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα όμως με τους ιδρυτικούς νόμους των φορέων, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές ασκούν και αρμοδιότητες δημόσιας εξουσίας. Δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4431 του 1996, που ισχύει, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να έχουν άμεση ή έμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Συνεπώς, οι υποανάκληση προκηρύξεις αντιβαίνουν σε υφιστάμενη διάταξη. Εδώ είναι το δημόσιο συμφέρον. Εν κατακλείδη, δεν είμαστε αντίθετοι στη διαδικασία των ανοιχτών προσκλήσεων ενδιαφέροντος. Άλλωστε, τις είχαμε προαναγγείλει ήδη από το 2014. Αλλά σωστών προκηρύξεων. Και αυτό θα κάνουμε ακολουθώντας τις καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Εδώ τελειώνω την ανάγνωσή μου από την αγόρευση στη Βουλή και προσθέτω ότι όταν τοποθετήσαμε τον Λιγνάδη στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή και την Κατερίνα Ευαγγελάτου στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών, είπαμε ότι οι προκηρύξεις θα βγουν περίπου στη μέση της θητείας. Αναγκαστήκαμε, λόγω των γεγονότων, να συντμήσουμε λίγο το χρόνο στην περίπτωση του Εθνικού Θεάτρου. Εννοείται, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ότι με αντίστοιχες προκηρύξεις θα καλύπτονται οι θέσεις όλων των καλλιτεχνικών διευθυντών μετά την πρώτη θητεία. Δηλαδή, όπως τοποθετήθηκε εδώ ο Λιγνάδης ή η Ευαγγελάτου ή ο Κολοβός, αντίστοιχα θα τοποθετούνται οι διευθυντές και στο μέσον περίπου της θητείας τους ξεκινά η διαδικασία των προκηρύξεων με σωστή διαδικασία. Ακούω, και αυτή είναι η βασική κατηγορία, ελέγχθη χθες κατά κόρον και στην συνάντηση που είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι συγκαλύπταμε. Να συγκαλύψουμε τι? Γιατί εμείς δεν ξέραμε. Αν αυτοί που βγαίνουν και λένε «μα εμείς ξέραμε, πώς δεν ξέρετε εσείς», αυτοί έχουν ευθύνη για τη συγκάλυψη. Διότι εμείς δεν γνωρίζαμε και δεν γνωρίζαμε, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν διαθέτει τμήμα ασφάλειας σεξουαλικού εγκλήματος. Εμείς γνωρίζουμε τους καλλιτέχνες, όχι την προσωπική του ζωή. Οι φήμες που αφορούν τον Λιγνάδη ξεκινούν 29 πρώτου και η παρέτησή του γίνεται 6 Δευτέρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, γιατί να μην ξεχνιόμαστε, ο Λιγνάδης και ο κάθε καλλιτεχνικός διευθυντής δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ανήκει σε έναν οργανισμό εποπτευόμενο, ο οποίος έχει Διοικητικό Συμβούλιο, δικές του αρχές και διαδικασίες και το οποίο έχει την άμεση σχέση και εποπτεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν του Εθνικού Θεάτρου, 8 του μηνός, η παρέτηση Λιγνάδη είναι 6 Δευτέρου, υπευλήθη το απόγευμα, αργά γύρω στις 7.30-8 παρά και έγινε αμέσως δεκτή. Τη Δευτέρα το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο εκδίδει την ανακοίνωσή του και να θυμίσω ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει οριστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν αλλάξει πλην 2 που παρετήθηκαν και είναι το ίδιο συμβούλιο που είχε ορίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν γράφει στην ανακοίνωσή του. Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε και δεν έχει περιέλθει καμία αναφορά περιστατικού, πολλό δε μάλλον καταγγελία στην οποία να κατονομάζεται ή να ενέχεται προσωπικά ο κύριος Λιγνάδης κατά τη θητεία του στο Εθνικό Θέατρο ή σε προγενέστερο αυτής χρόνου. Για να μην τη διαβάζω όλη, θα σταθώ σε αυτό το σημείο, θα σταθώ στο δεύτερο σημείο, γιατί πολλοί λένε ότι μα οι σπουδαστές κατήγγυλαν, οι σπουδαστές της δραματικής σχολής και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Μενδώνη δεν έκανε τίποτα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αναφορικά με την ανακοίνωση των σπουδαστών της δραματικής σχολής, το θέατρο εκφράστηκε αυθημερών δια της δημόσιας πρόσκλησης της διευθύντριας της σχολής να εξατομικευθεί αμέσως κάθε καταγγελία με κάθε πρόσφορο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει και προστατεύει την αναφορά κάθε σχετικού περιστατικού. Και το τρίτο σημείο στο οποίο θα σταθώ από την ανακοίνωση είναι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά ενθαρρύνει κάθε σχετική δημοσιοποίηση και την επακόλουθη διαλεύκανση κάθε υπόθεση από τη δικαιοσύνη. Όμως είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό στις νομοθετημένες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή λέει αυτό το οποίο λέμε όλοι, ότι υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία, συντεταγμένο κράτος και έτσι πρέπει κανείς να αντιδρά, έτσι λειτουργεί το κράτος και η διοίκηση και όχι με φήμες και όχι μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των τηλεπαραθύρων. Εδώ τώρα
θα ήθελα να πω το εξής. Από την στιγμή που ξεκινούν οι φήμες, επαναλαμβάνω, οι φήμες για το Λιγνάδι, τον πιέσαμε πολύ να μας πει εάν είχε ο ίδιος κάποια σχέση με αυτές και αν ο ίδιος ήταν πίσω από αυτές τις φήμες. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης, πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη, προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Υποκριτική τέχνη. Ηθοποιός. Υπήρχε μία σταθερή άρνηση προς όλους μας όσους τον ρωτήσαμε ότι δεν έχει σχέση, ότι οι φήμες δεν αφορούν αυτά. Και ενώ οι φήμες πολλαπλασιάζονταν για την ανάρμοστη, όπως φαίνεται στη συνέχεια, δράση του, αυτός εξακολουθούσε να επιμένει. Αυτό ας το δούμε σαν μια προσωπική μαρτυρία. Όταν παραιτήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δευτέρου, παραιτήθηκε μετά την συνέντευξη του Νίκου Σίγμα, που πιθανώς επέδρασε καταλυτικά στην επιλογή του να παραιτηθεί. Τέλος, ακούω πολλά, πάλι απομονώνοντας μία φράση μου, ότι στις 22 Ιουνίου του 2020 στη Βουλή είχα επιμείνει στο ήθος του Λιγνάδη. Θα πω το εξής και στη συνέχεια θα σας δείξουμε το μικρό βίντεο από τη συνεδρία στη Βουλή. Η ερώτηση στη Βουλή γίνεται από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρολιάκο, και αφορά τις έντονες διαμαρτυρίες καλλιτεχνών για τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Αποθησαυρίζω από την αγόρευσή μου και διαβάζω ακριβώς το κείμενό μου, όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής. Σημειώνω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει την απόλυτη δυνατότητα να αναθέσει σε εποπτευόμενους φορείς του οποιοδήποτε προγραμματισμό για τον οποιοδήποτε σκοπό που δεν αντιβαίνει το καταστατικό του οργανισμού. Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των πολιτιστικών φορέων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την κατάρτιση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού, τον οποίο σχεδιάζουν πάντοτε ελεύθερα στο πλαίσιο του εγκριθέντος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προϋπολογισμού. Επιπλέον, έχουν το αδιαφυσβήτητο κύρος να αναθέτουν νόμιμα, σύμφωνα με τα προσωπικά τους κριτήρια, σε καλλιτέχνες και δημιουργούς την παραγωγή καλλιτεχνικών έργων, όπως ορίζεται από τον νόμο. Ωστόσο, φέτος, λόγω του περιορισμένου χρόνου στον οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης, αυτή που γίνεται φέτος δηλαδή, ήταν παντελώς ανεφάρμοστη χρονικά και πρακτικά. Για το λόγο αυτό, επελέγει η πλέον πρόσφορη διαδικασία και η διαδικασία εκείνη δια της οποίας θα εξασφαλιζόταν με τα βεβαιότητας η απαιτούμενη διαφάνεια και νομιμότητα. Η διαδικασία αυτή δεν είναι άλλη από την ανάθεση του έργου της επιλογής στους πλέον αρμόδιους για το έργο αυτό, δηλαδή στους καλλιτεχνικούς διευθυντές των εποπτευομένων φορέων. Η συνεργασία με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές εξασφάλισε αφενός διαφάνεια, αφετέρου βεβαιότητα ότι θα έχουμε ποιοτικό πολιτιστικό καλοκαίρι. Εκτός και αν εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνομαι στον κύριο Σκουρολιάκο, αμφισβητεί όχι μόνο τις ικανότητες, αλλά και το ήθος του Δημήτρη Λιγνάδη, του Γιώργου Κουμεντάκη, του Γιάννη Βακαρέλη, του Στέφανου Τσιαλή, της Ιραγός Σιάρα, της Ζωής Τσοκάνου, του Νίκο Κολοβού. Αν είναι έτσι, να μου το πείτε ευθέως. Αναφέρω δηλαδή το σύνολο των καλλιτεχνικών διευθυντών των φορέων που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα και αφορά κυρίως την διαφάνεια στις επιλογές και την διαχείριση του χρήματος. Και στη συνέχεια στη δευτερολογία μου ξεκινώ, που πάλι έχει απομονωθεί η φράση, ότι είναι τουλάχιστον αστείο να δεχόμαστε ηθικοπλαστικού τύπου συμβουλές. Ηθικοπλαστικού τύπου συμβουλές, το λέω γιατί. Διότι αν ανατρέξουμε στην επικαιρότητα της ημέρας εκείνης, θα δούμε ότι την προηγουμένη έχουν βγει οι άκρως αποκαλυπτικές συνομιλίες Παπά Μιονή. Και αυτό το οποίο λέω στον κύριο Σκουρολιάκο είναι ότι μην μας κάνετε τώρα μαθήματα όταν υπάρχει η υπόθεση Παπά Μιονή. Τώρα,
Ο κύριος Κουρολιάκος ήξερε για το Λιγνάδι. Είναι συνάδελφός του. Είναι ηθοποιός. Καταξιωμένος ηθοποιός. Λογικά, θα ξέρει περισσότερα κουτσομπολιά και φήμες από ό,τι μπορεί να ξέρει κάποιος που δεν είναι στο συνάφι. Ο κύριος Σκουρολιάκος αγνοούσε ή συγκάλυπτε. Αν αγνοούσε ο Σκουρολιάκος, γιατί να μην αγνοούμε κι εμείς. Εμείς δεν ξέραμε. Εκείνος συγκάλυπτε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Χρησιμοποιώ απλώς τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούν σήμερα και τις αντιπολίτευσεις. Θα σας παρακαλούσα να δείτε 3 λεπτά το συγκεκριμένο βίντεο και θα καταλάβετε.